Στις 16 Σεπτεμβρίου 1916, αμέσως μετά την παράδοση της Καβάλας, ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να διορίσει πρωθυπουργό τον Νικόλαο Καλογερόπουλο, που δεν θεωρείται φιλογερμανός και δηλώνει ότι επιθυμεί συνεννόηση με τους Αγγλογάλους. Όμως ο Κωνσταντίνος επιδιώκει να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας ότι οι Γερμανοί θα ρίξουν τις δυνάμεις της Αντάν στη θάλασσα. Αυτό όμως δεν συνέβη. Και ο Καλογερόπουλος, που εδώ περιμένει στα σκαλιά της Μητρόπολης, παρετείται.